Αυτό το νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο για τη δημοτική κοινότητα της Κόπλεων είναι διαφορετικής κλίμακας και διαφορετικού επίπεδου σε σχέση με τον ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε ως σε επίπεδο νησιού. Άρα λοιπόν, τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός της δημοτικής κοινότητας ΚΟ. Εξάλλου, υπήρχε σχετική εγκύκλειος το 2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος που έλεγε ότι όσοι δήμοι οι οποίοι συνενώθηκαν σε καλλικρατικούς δήμους έχουν σε εξέλιξη τέτοιου είδους μελέτες, οφείλουν να τις ολοκληρώσουν στο επίπεδο της δημοτικής κοινότητας. Επομένως, σήμερα εμείς τι κάνουμε? Ακυρώνουμε την απόφαση περί ακύρωσης της σύμβασης και στη συνέχεια λέμε ότι θα μεταθέσουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της, αντί δηλαδή να είναι από 28-12 του 10 έως 28-12 του 11 που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, να το κάνουμε από 1η Απριλίου του 15 μέχρι 1η Απριλίου του 16. Υπήρξε σχετική επικοινωνία με τους αναδόχους, οι οποίοι εδέχθησαν να υλοποιήσουν τη σύμβαση χωρίς επιπλέον απαιτήσεις που προβλέπονταν από την νομοθεσία και αφορούν καθυστερήσεις, ζημίες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως αρμόδια για ζητήματα πολεοδομικού χαρακτήρα και βεβαίως υπάρχει και σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ, η οποία συμφωνεί με την συγκεκριμένη ενεργοποίηση αυτής της σύμβασης. Θεωρώ ότι στοιχειωδώς και το ζήτημα που μπαίνει είναι πολύ ξεκάθαρο, επειδή όλοι γνωρίζετε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ επίπονες και τραβούν σε μάκρος, ταλαιπωρώντας και δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην ανάπτυξη των περιοχών για τις οποίες εκπονούνται αυτές οι μελέτες. Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σήμερα στο πολύ απλό ερώτημα. Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο αξιοποιώντας αυτή τη σύμβαση και λύνοντας στο βαθμό που είναι δυνατόν τα προβλήματα όλα που σας περιέγραψα πριν εντός της δημοτικής κοινότητας ΚΟ, ή επιλέγουμε να χάσουμε και άλλο χρόνο μπροστά στα τουλάχιστον 20 χρόνια που εγώ θυμάμαι, κύριε Δήμαρχε, ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτες της ΚΟ που έχουν ιδιοκτησίες σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα? Για μας το ζήτημα είναι πολιτικό. Απεμπολείται ο γενικός σχεδιασμός με διάθεση και αυτοκριτικής. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα καλά. Εγώ αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και για λογαριασμό της παραταξής μου. Το ζήτημα έχει οριμάσει. Πρέπει να πάμε σε μια μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού όλη του νησιού. Πώς θα οριοθετήσετε τη διαχείριση των σκουπιδιών στο δικό σας γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου ΚΟ? Και κλείνω μόνο λέγοντας τούτο. Με την 322 πήραμε απόφαση για την εκκίνηση του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού της νήσου ΚΟ για την ισόρροπη ανάπτυξη ενιαία του νησιού, το πρώτο μέλημά μας. 23 Δεκεμβρίου του 2011 πήραμε ΦΕΚ, που είναι μια βάση για να πατήσουμε. Κάνετε... Και πάρθηκαν λοιπόν μια σειρά αποφάσεις και αναθέσεις που αφορούσαν γεωλογικές και ειδικές μελέτες. Σας θυμίζω τη 44, τη 257, το χαρακτηρισμό Αιγιαλού και παραλία στην Κέφαλο, ευχαριστώ που μου το θύμισες αντιδήμαρχε, την οριοθέτηση των δεμάτων κτλ. Μελέτες που πρέπει να γίνονται ή πριν την ανάθεση του γενικού ή παράλληλα. Ζητάμε την απόσυρση του θέματος. Εγώ δεν λέω να μην γίνει το γουπουσού του Δήμου, παρά την υποχρέωση μιας ενιαίας αντιμετωπίσεως τέτοιου θέματος για όρο το νησί. Άρα δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπό τα παρούσα συνθήκας θα δώσουμε 220 περίπου χιλιάδες ευρώ για μια εργασία που μπορεί να γίνει κατ' εκτίμηση συναδέλφων σας τα μισά λεφτά, κύριε Μιλωνά. Η λογική επιτάσσει και επιβάλλει ένα ενιαίο σχεδιασμό για όλο το νησί της ΚΟ, ο οποίος θα αναθεωρεί τα ήδη υπάρχοντα ΦΕΚ, όπως τόνισε ο κύριος Υπουργός της Καρδάμιας, για παράδειγμα, ή της Κεφάλου, και θα περιλαμβάνει και τις περιοχές οι οποίες είναι, έχουν μείνει πίσω, έχουν παγώσει, όπως για παράδειγμα η Αντιμάχια του Μαστιχάρη. Συνεπώς, θα την καταψηφίσουμε. Θεωρούμε ότι σήμερα κανονικά θα έπρεπε να, αφού κατά τις αιτιάσεις του Αντιδημάρχου είναι σε ισχύ, θα έπρεπε να αποφασίσουμε τη διάλυση της σύμβασης. Αυτό ελέγχεται, αλλά
πραγματικά ελπίζω και να βγω ψεύτης, να πάρει ΦΕΚ. Γιατί αν δεν πάρει ΦΕΚ, κύριε Πρόεδρε, είναι πεταμένα, για ακόμα μια φορά, πεταμένα λεφτά. Και δεν μιλάμε για λίγα λεφτά, μιλάμε για 200.000 ευρώ και πλέον. Θα πάει κόντρα η Δημοτική Αρχή στους νόμους που λένε για την χρήση γης και πώς θα πρέπει αυτή να καθρεφτίζεται στο σχεδιασμό, στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν είμαι ειδική του θέματος, αλλά ξέρετε, οι επεκτάσεις των ξενοδοχείων, ο μη ελεύθερος χώρος στις πόλεις κτλ. Δεν ήρθε από νόμους που ψηφίστηκαν μέσα σε δημοτικά συμβούλια, αλλά από την κεντρική διοίκηση. Εδώ είμαστε. Θα πάτε κόντρα σε αυτό? Εάν πάτε κόντρα σε αυτό και σε αυτό θέλετε να αποτυπώσετε μέσα στη μελέτη, εμείς θα βγούμε και το χειροκροτήσουμε. Αν όμως όχι, θα καταγγείλουμε και θα αποκαλύψουμε. Καλό το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου να βάλει πλάτη. Ο Αντώνης ο Κρητικός είπε κάτι προηγουμένως για την Κέφαλο. Εκεί έγινε μια ανάκληση μιας αποφάσεως. Και βεβαίως διακόψατε και τη σύμβαση. Τούτο αυτό, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Τέλη του Παυλίδη, θα έπρεπε να κάνατε, αν είχατε το θάρρος να το κάνετε, και σε αυτό συστηνικό. Γιατί δεν το κάνατε? Για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα. Πώς στον οικισμό της Κεφάλου ανακαλέσατε την απόφαση και λύσατε τη σύμβαση? Γιατί δεν έγινε το ίδιο πράγμα ανάκλησης αποφάσεως στην Καρδάμενα? Γιατί δεν έγινε το ίδιο στην Καρδάμενα, δεν ανακαλέσατε καν την απόφαση? Έγινε και επιλεκτική ανάκληση. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι εργολήπτες που έχουν πάρει τα έργα φαντάζομαι ότι είναι συνεργάσιμοι και συνεργαστούν. Και βεβαίως εδώ να πω ότι η διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο που έχει καθοριστεί από το 2010 θα συζητηθεί και θα γίνει προσπάθεια να πάμε σε μια λύση που θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου οικονομικά. Αν το οικονομικό σας απασχολεί. Όμως η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών είναι πάνω από το οικονομικό που θα πληρώσει ο Δήμος για μια μελέτη που θα έπρεπε να είχε τελειώσει και δεν έχει τελειώσει.